οι 8 αθλήτριες του διπλού μπάντμιντον, αφού έχασαν εσκεμμένα για να έχουν αντίπαλο της επιλογής τους στις νοκάουτ φάσεις της διοργάνωσης. Πρόκειται για δύο ζευγάρια από την Νότια Κορέα, ένα από την Ινδονησία και ένα από την Κίνα. The International Federation took the right action in disqualifying the athletes. Τα δύο πρώτα χρυσά μετάλλια της Αγγλίας σε ποδηλασία και κοπηλασία έγιναν αμέσως γραμματώσιμα και μάλιστα συλλεκτικά. Το Βρετανικό ταχυδρομείο έκανε σε χρόνο ρεκόρ την εκτύπωση λίγες ώρες μετά τις νίκες του Higgins και του διδύμου Glover Stanning. We've been practicing this for about two years and we reckon that as long as we don't win any more than three gold medals in an hour, we can do it and people will be able to buy those stamps in all of those post offices. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του David Beckham με τους Los Angeles Galaxy μπορεί να τον κρατούν μακριά από τους 20 αγώνες, ωστόσο ο Άγγλος Superstar δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ τα όσα έζησε στην τελετή έναρξης. I was out on the boat for a few hours, it was good, but I'd had a few goes at it during the week and so I was prepared, but yeah, it was good times. Την αθλητική γιορτή του πλανήτη ήρθε να σκιάσει ένα τραγικό περιστατικό που έγινε χθες στην Βρετανική πρωτεύουσα. Ένα διόρροφο λεωφορείο που μετέφερε δημοσιογράφους από το Ολυμπιακό Πάρκο χτύπησε ένα 30χρονο ποδηλάτη, ο οποίος δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε. Συνεχίζονται οι αφίξεις των αστέρων του Χόλιγουντ στα ελληνικά νησιά.